Τρίτο κομμάτι. Η αρχή της κολάσεως. Με κατεβάσανε στην κόλαση όπως τα λέμε εμείς στη γη. Εγώ έχω δει και άλλα πολλά, αλλά το πιο ενδιαφέρον που είχα δεν ήταν το δικαστήριο. Αυτό είναι το δικαστήριο όπου ο Θεός ξεχωρίζει το που θα πάει η κάθε ψυχή του ανθρώπου. Στην ουσία όλοι περνάνε από αυτό, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν το περνάγαν ούτε από το πρώτο τελώνιο. Τα τελώνια είναι η ελευθέρωση της ψυχής. Άκουγα φωνές που μου έλεγαν «Εμείς σου δώσαμε την ευκαιρία, στη δώσαμε αρκετές φορές, σου χτυπήσαμε, αλλά εσύ δεν άκουγες». Αυτό ήταν τρομερό, διότι έβλεπα ανθρώπους αγανακτισμένους επειδή τους έδειχναν ένα κομμάτι του παραδείσου και μετά τους πήγαιναν απευθείας στην κόλαση. Αυτοί δεν πέρναγαν τα τελώνια, αλλά πήγαιναν απευθείας. Εμένα οι άγγελοι με πέρναγαν μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Είναι απερίγραπτο. Ήταν σαν κουρτίνα. Το πέρναγα και βρισκόμουν στη ζωή ενός ανθρώπου, αυτός που έφτανε στο Θεό. Εκεί με πήγαιναν οι άγγελοι και μου έδειχναν τη μοίρα της ζωής του. Εγώ έβλεπα τους ανθρώπους που έκλαιγαν και εσπάραζαν από το κλάμα, αλλά πλέον δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Αυτοί πήγαιναν σε εκείνο τον κόσμο τον οποίο είχαν κτίσει στη γη. Ο άγγελος μου είπε ξεκάθαρα ότι η κόλαση είναι πλέον στη γη, επειδή ο άνθρωπος το έχει χτίσει ήδη στη γη, όλα αυτά τα παίρνει μαζί του μέχρι την τελευταία σταγόνα. Αν ο άνθρωπος δεν μετανοήσει και δεν θελήσει να έρθει κοντά στον Θεό, στον μοναδικό Θεό μας. Δηλαδή, το κάθε τελώνιο είναι ένα δικαστήριο. Γιατί λέω μετά το τελώνιο, επειδή μετά το τελώνιο πάει στο δικαστήριο, εκεί υπάρχουν και οι πεσμένοι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, οι άγιοι, αυτοί που πιστεύουμε και δοξολογούμε είναι εκεί. Εκεί υπήρχαν άγια παιδιά και αυτοί που θέλουν να πω θα το συνεχίζω μετά. Και αυτό που θέλω να πω θα το συνεχίσω μετά. Εκεί είδα τον Βιατσελόβ, τον οποίο είχα διαβάσει και είχα ακούσει. Αυτή ήταν μαζί μου για κάποιο διάστημα. Εκεί δεν υπάρχει η αίσθηση του χρόνου και έτσι οι άγγελοι με περνάγανε από αυτά τα δαχτυλίδια και μου έδειχναν όλα τα τελώνια και το δικαστήριο. Το δικαστήριο είναι για αυτούς που για εκείνους που δεν έκαναν σε όποια κατάσταση ήταν. Έβλεπαν πως έκλαιγαν και παρακαλούσαν, αλλά από το φόβο που είχαν μπροστά στα τελώνια. Αυτό ήταν τρομακτικό που και δεν μπορούσα να το βλέπω. Αυτό μπορώ να σας το εξηγήσω ξεχωριστά επειδή είναι μεγάλη ιστορία. Δεν φτάνει ούτε μία μέρα για να σας το πω. Μετά από αυτή την πόλη με φέρνουν πίσω. Βλέπω πάλι τον κήπο του παραδείσου όπως τα λέμε εμείς. Ένιωθα σαν να πετώ, να κολυμπώ με τον αέρα να με παρασέρνει στον κήπο, αλλά εγώ δεν μπορούσα να πλησιάσω στον παράδεισο. Έβλεπα όμως από μακριά την Παναγία και αυτό το κατάλαβα ήταν όταν είπε «Ελάτε σε μένα παιδιά μου, εγώ είμαι η μητέρα σας». Και πραγματικά ήταν η μητέρα όλων των ανθρώπων εκεί στον παράδεισο.
Επειδή όμως ο παράδεισος δεν περιγράφεται με λόγια, ούτε περιέγραψα αυτό που είχε. Ήταν πολύ μεγάλο. Εκεί οι πόρτες ήταν πολύ μεγάλες, πάνω από 100 μέτρα ύψος. Αλλά δεν τις ανοίγουν, δεν τις ανοίγω. Οι άνθρωποι ούτε και οι ψυχές τις ανοίγουν. Τις άνοιγαν ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος. Το πιο περίεργο είναι πως αυτοί είναι ψηλότεροι από τις δικές μας ψυχές. Η ψυχή μας είναι 15, είναι 1,5 μέτρο, ενώ οι άγγελοι είναι 3,5 μέτρα και διαφορετικοί στο ύψος. Ξέχασα να σας πω ότι εκείνοι ψέλνανε και εμνούσανε. Το ίδιο κάναν και οι Άγιοι. Το πιο περίεργο είναι ότι όταν κάποιος στη ζωή μας τραγουδά, μας κουράζει. Εκεί δεν σε κουράζει, αλλά θέλεις να ψέλνεις και να δοξάζεις τον Χριστό, τον Θεό, την Αγία Τριάδα. Το πιο συναρπαστικό ήταν ότι είδα την Παναγία να κρατάει στα χέρια της ένα παναφόρι που σκέπαζε όλη την πόλη σαν να την προστάτευε. Έβλεπα και τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο. Δεν μπορούσα να τους δω καθαρά, αλλά τους έβλεπα. Ήταν ντυμένοι με ρούχα ρωμαϊκά, με κάτι που δεν μπορούσα να το περιγράψω. Έβλεπα και άλλους πολλούς Αγίους. Είδα τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάντης. Είχε πολλά παιδιά γύρω του και σε αυτόν με κόπο που δεν μπορώ και σε αυτόν τον κήπο που δεν μπορώ να περιγράψω πόσα ήταν. Κατάλαβα πως ήταν αυτός. Έπαιξαν τα παιδιά μαζί του και εκείνος ήταν χωρίς μουσική και ήταν νέος. Εκεί στον παράδεισο έχει πάρα πολλά παιδιά και όλοι εκεί είναι πολύ ευτυχισμένοι και όπως με πλησίαζε ξαφνικά άκουσα μία φωνή και μου είπε πήγαινε να δεις τη ζωή που ζούσες. Και αυτή η φωνή ήταν σαν να τα αγκάλιαζε όλα γύρω. Είχα ζαλιστεί και απότομα με αφήνουν οι άγγελοι σαν να με πέταξαν. Άρχισα να πέφτω αφού με άφησαν. Όλα τελείωσαν απότομα. Η ομορφιά, ο κήπος, ο παράδεισος, όλα. Και όπως έπεφτα δεν καταλάβαινα αν ήταν τούνελ απλά ή ήταν ένα κενό. Και όσο έπεφτα άρχιζα να ακούω φωνές να ζητούν βοήθεια. Όπως έπεφτα προς τα κάτω, ένιωθα πως γινόμουν μικρότερος στο ύψος. Ήταν σαν να χτύπαγα σε κλαδιά δέντρων και με πλήγωναν. Ήταν σαν να είναι αιώνες όσο έπεφτα. Έπεφτα και άκουγα ανθρώπινες κραυγές που παρακαλούσανε και ζητούσαν βοήθεια.